Και ο 12χρονος από τη Ρωσία προσέρχεται στο δικαστήριο για να βρεθεί αντιμέτωπος με τον άνθρωπο που πριν από ένα χρόνο του κατάφερε 20 μαχαιριές. Λίγες ώρες αργότερα το θύμα θα ακούσει από τον πρόεδρο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Νεαπόλεως την απόφαση. Ο 20χρονος Ολλανδός ανηματέρ για τα επόμενα 11,5 χρόνια θα εγκλειστεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Αναγνωρίστηκε ότι ένας ψυχικά ασθενής παράνομα εργαζόμενος δημιούργησε ένα δράμα σε μια οικογένεια παραθεριστών τουριστών. Το μικρό αγόρι, στις εικόνες που κατέγραψε το Crete TV, νοσηλεύτηκε σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, καθώς τα τραύματα από το μαχαίρι του 20χρονου ήταν σοβαρά. Ο Ολλανδός ανηματέρα άφησε το παιδί μου ανάπηρο για την υπόλοιπη ζωή του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ελληνική δικαιοσύνη για τη δικαίωση του 12χρονου γιού μου. Στο δικαστήριο βρέθηκε και η μητέρα του Ολλανδού, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και άκουσε τα όσα διαδραματίστηκαν στις 14 Μαΐου του 2013 στον Ανισαρά με πρωταγωνιστή τον ίδιο της στο γιο. Νιώθω φρικτά. Έχω στεναχωρηθεί πολύ για το 12χρονο. Είμαι μητέρα και καταλαβαίνω το δράμα που περνά η οικογένειά του. Γνώριζα τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο γιος μου, αλλά ήθελα να του δώσω μια ευκαιρία να εργαστεί. Ο διανοητικά καθυστερημένος και με σύνδρομο αυτισμού κατηγορούμενος κρίθηκε ότι δεν έχει την πλήρη ικανότητα προς καταλογισμό. Δεν αντιλαμβάνεται το άδικο των πράξεών του. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 20χρονος ανηματέρ χτύπησε το 12χρονο 20 φορές με μαχαίρι όταν το παιδί ανακάλυψε ότι του είχε κλέψει το τηλέφωνο και τον φορητό υπολογιστή και τον εγκατέλειψε αβοήθητο στο πάρκινγκ του ξενοδοχείου. Το παιδί βρέθηκε σε κομματώδη κατάσταση αρκετές ώρες μετά μέσα σε θάμνους στο πάρκινγκ, ενώ οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 20χρονο την ώρα που προσπαθούσε να κρύψει τα πράγματα. Η οικογένεια του 12χρονου έχει καταθέσει αγωγή και κατά του ξενοδοχείου.